Καλησπέρα, Μαρία. Καλησπέρα, καλησπέρα και σε εσάς. Και εβδομάδα εθνικής ομάδας θα λέγαμε ότι διανύουμε. Ήδη το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα βρίσκεται στο Ηράκλειο των γυναικών σε ό,τι αφορά το Nations League. Θα αντιμετωπίσει την προσεχή Παρασκευή το απόγευμα στις 5 την ομάδα της Σερβίας. Σήμερα αντιπροσωπεία των διεθνών βρέθηκε σε σχολεία του Ηρακλείου. Αυτή την ώρα η ΕΠΣΗ παραθέτει δείπνο στις δύο εθνικές ομάδες. Θα έλεγα να μεταφερθούμε στον συνάδελφο, το Μανώλη Βαρδαλαχάκη, έχει κοντά του δύο εκλεκτούς προσκεκλημένους να μας δώσει το σχετικό ρεπορτάζ. Μανώλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Μαρία. Καλησπέρα στους φίλους τηλεθεατές. Πραγματικά μεγάλη τιμή για το Ηράκλειο η φιλοξενία της Εθνικής Ομάδας Γυναικών αλλά και της Σερβίας σε αυτόν τον αγώνα του UEFA Women's Nations League που θα γίνει την Παρασκευή στις 5 η ώρα στο γήπεδο του Όφη Θεόδωρος Βαρδινογιάννης, αλλά μεγάλη τιμή και για εμάς απόψε που στο πλαίσιο του επίσημου δείπνου που διοργανώνει η ΕΠΣΗ στις δύο αποστολές έχουμε κοντά μας τον τεχνικό διευθυντή των εθνικών ομάδων, μια παλιά δόξα του Όφη ασφαλώς, τον Κώστα Κωνσταντινίδη, παλιά δόξα και του ελληνικού ποδοσφαίρου. Καλησπέρα κύριε Κωνσταντινίδη, σας καλωσορίζουμε στο Ηράκλειο, το οποίο πιστεύω ότι θεωρείτε σπίτι σας. Εννοείται, καλησπέρα καταρχήν, εννοείται ότι είναι το δεύτερο σπίτι μου. Ας πούμε, εδώ έχω μόνο φίλους, μόνο καλές αναμνήσεις, αν και λείπω καιρό ας πούμε, αλλά κάθε φορά που έρχομαι νιώθω πραγματικά πολύ όμορφο. Μαζί μας, Μαρία, είναι και ο αναπληρωτής πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου και μέλος της Επιτροπής Εθνικών Ομάδων, μην το ξεχνάμε, ο Γιώργος Πλούταρχος Κουτεντάκης. Κύριε Κουτεντάκη, μεγάλη τιμή για την ΕΠΣΗ το να βρίσκονται στο Ηράκλειο οι Εθνικές Ομάδες Γυναικών Ελλάδας και Σερβίας και μάλιστα να διοργανώνεται ένα δείπνο, επίσημο δείπνο πολιτισμού. Εκπέμπεται ωραία μηνύματα απόψε εδώ. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα στους τηλεθεατές. Κύριε Βαρδαλαχάκη, πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι είναι μεγάλη τιμή που βρίσκομαι πίσω, δίπλα, συγγνώμη, από τον Κώστα τον Κωνσταντινίδη. Ξέρουμε όλοι την προσφορά του στο διεθνές ποδόσφαιρο και σε όλη την Ελλάδα. Μεγάλη τιμή και δόξα. Ευχαριστώ κύριε Κωνσταντινίδη. Όσο για τις εθνικές, είμαστε φιλόξενο νησί. Αγαπάμε ποδόσφαιρο, το έχουμε ξαναπεί κατά το παρελθόν. Και είμαστε φιλόξενοι να φιλοξενήσουμε αυτό το μεγάλο αγώνα και πιστεύουμε να πάνε όλα καλά. Έτσι είναι, Μαρία. Πραγματικά είναι μια πάρα πολύ όμορφη εκδήλωση απόψε. Αυτό το επίσημο δείπνο της Ένωσης. Ασφαλώς όμως υπάρχει και ο αγώνας της Εθνικής Ομάδας την Παρασκευή με την Σερβία για αυτή τη διοργάνωση, το Nations League των γυναικών. Κύριε Κωνσταντινίδη, επιλέξατε μετά τα παιχνίδια με την Ουκρανία, τα δύο παιχνίδια που έγιναν τον τέλειο Οκτωβρίου, η Εθνική Ομάδα των Γυναικών να έρθει ξανά στο Ηράκλειο. Τι είναι αυτό που σας έκανε ως ΕΠΟΣ, Ομοσπονδία και ως στελέχη να επιλέξετε το Ηράκλειο και γι' αυτό τον αγώνα της Εθνικής Ομάδας? Καταρχήν, εγώ προσωπικά γνωρίζω το τι αγάπη υπάρχει στο Ηράκλειο και γενικά στην Κρήτη, ειδικά, ιδιαίτερα στο Ηράκλειο για, για όλες τις εθνικές ομάδες. Και όχι μόνο εθνική ανδρών, όπου είναι, όπως ας πούμε, επειδή είναι πιο διαφημισμένη. Είχαμε μια εκπληκτική εμπειρία. Αυτό που έγινε την προηγούμενη φορά, πριν ένα μήνα, με την Ουκρανία, ήταν κάτι το ιδιαίτερο για όλους, ιδιαίτερα για το γυναικείο ποδόσφαιρο, για αυτά τα κορίτσια, για αυτές τις παίχτριες που πραγματικά νιώσαμε όχι μόνο οικία και ιδιαίτερη χαρά, μεγάλη αναγνώριση, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα και την ΕΠΣΗ Ηρακλείου για αυτή την προσπάθεια που έκανε και μάζεψε τόσο κόσμος. Και νομίζω ότι περιμένουμε την Παρασκευή στον αγώνα με τη Σερβία να επαναληφθούν αυτές οι σκηνές. Το Ηράκλειο, το Γεντί Κουλέ να ντυθεί πάλι στα γαλανόλευκα. Είναι δωρεάν η είσοδος, 5 ώρα το παιχνίδι στο γήπεδο του Όφη. Το είδαμε και σήμερα στα σχολεία που βρέθηκαν αντιπροσωπείες από τα κορίτσια, από τις διεθνείς. Τα παιδιά πόσο ενθουσιασμό δείχνουν και πραγματικά νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το γεγονός, το ότι αγκαλιάζει το Ηράκλειο, αγκαλιάζει ο φίλαθλος κόσμος τις εθνικές ομάδες. Το θέλετε κι εσείς ως Ομοσπονδία? Εννοείται αυτό. Το ποδόσφαιρο παίζεται για τον κόσμο. Ξέχασα να σημειώσω κάτι. Ιδιαίτερη
Βοήθεια είχαμε και από τον Όφη, έτσι, γιατί δεν πρέπει να το ξεχνάμε, δεν πρέπει να ξεχνάω καταρχήν τις ρίζες μου, γιατί ο Όφη για μένα είναι κάτι το, όπως είπα πριν, δεν είναι μόνο το Ηράκλειο, ο Όφη είναι κάτι το ιδιαίτερο για μένα. Έχει ανοίξει την αγκαλιά του Όφη, παρέχοντας τις εγκαταστάσεις του και όλο το στελεχειακό προσωπικό του δίπλα στην Εθνική Ομάδα των Γυναικών, να το πούμε σωστά. Ακριβώς. Δηλαδή σας είπα ότι όλη η λειτουργικότητα, όλο το γύρω-γύρω εκτός του αγώνα είναι προγραμματισμένο τέλεια. Στέλνουμε και ένα μήνυμα μέσα από αυτό τον αγώνα για την ανάπτυξη ασφαλώς του γυναικείου ποδοσφαίρου, αλλά γενικότερα για την ανάπτυξη, γιατί παράλληλα με τον αγώνα της Εθνικής Ομάδας των Γυναικών γίνεται αύριο και ένα στα πλαίσια του αναπτυξιακού προγράμματος της ΕΠΟ, γίνονται προπονήσεις εθνικών ομάδων σε μικρές ηλικίες 2009 και 2010 στο Βαρδινογιάννιο Αθλητικό Κέντρο. Άρα μιλάμε έτσι για μια συνολική προσπάθεια και αυτό το διάστημα στο Ηράκλειο από την ΕΠΟ. Κοιτάξτε, δεν είναι, αυτό το πρόγραμμα δεν έχει καμία σχέση με τον αγώνα της Εθνικής Γυναικών. Είναι ένα πρόγραμμα αναπτυξιακό που το κάνουμε κάθε χρόνο και πέρσι είχαμε έρθει. Πηγαίνουμε σε όλη την Ελλάδα. Ο σκοπός είναι να πάμε να παρευρεθούμε σε όλη την Ελλάδα, σε ακριτικές περιοχές, ιδιαίτερα σε κριτικές περιοχές, να έρθει η εθνική ομάδα να πάει κοντά σε αυτές τις περιοχές που δεν βλέπουν τους ανθρώπους της Εθνικής συχνά. Μπορούμε να πιστεύουμε ότι το επόμενο διάστημα πέρα από την Εθνική Γυναικών θα δούμε και άλλα εθνικά συγκροτήματα στο Ηράκλειο, ελπίδων, ίσως και την Ανδρών. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Τώρα μου βάζετε μια πολύ ερώτηση, ο Πλούταρχος γελάει. Μακάρι να πηγαίνει η Εθνική και η Εθνική Ανδρών παντού. Είτε είναι στο Ηράκλειο, είτε είναι στη Θεσσαλονίκη, είτε στην Αθήνα είναι ούτως ή άλλως, είτε είναι στην Πάτρα, στη Λάρισα, στην Ορεστιάδα, στην Αλεξανδρούπολη. Απλά να υπάρχουν οι εγκαταστάσεις, να υπάρχουν όλο το τριγύρο, να είναι έτσι φτιαγμένο να μπορεί να ανταπεξέλθουν εκείνες οι περιοχές. Έτσι είναι. Κύριο Κουτεντάκη, σας έδωσε νομίζω την πάσα ο κύριος Κωνσταντινίδης. Είναι θέμα της ΕΠΣΗ. Η ΕΠΣΗ θέλει πάρα πολύ τις εθνικές ομάδες. Έχει προσπαθήσει να γίνει σπίτι των εθνικών ομάδων, όχι μόνο των γυναικών. Και νομίζω πέρα από την τεχνογνωσία, η ΕΠΣΗ ανοίγει την αγκαλιά της και με τη φιλοξενία. Και η φιλοξενία και η υποδοχή που έγινε μάλιστα στις εθνικές ομάδες Ελλάδας και Σερβίας τη Δευτέρα στο αεροδρόμιο έγινε πανευρωπαϊκό θέμα, θα λέγαμε. Οι Σέρβοι θα έχουν να το λένε για πολλά χρόνια, ιδιαίτερα η ομάδα της Σερβίας. Κύριε Βαρδαλαχάτζη, όπως είπαμε, η Κρήτη διψάει για ποδόσφαιρο. Η Εθνική, όπου και να παίζει, θα είμαστε κοντά της. Βέβαια, είναι χαρά και τιμή να τη φιλοξενήσουμε και στο Ηράκλειο. Πιστεύουμε ότι στο μέλλον θα τη φιλοξενήσουμε. Και δεν είναι. Θα φιλοξενήσουμε και τις ελπίδες και όλα τα παιδιά. Μάλιστα. Και την ΚΑΠΑ 19 και όλα τα παιδιά. Εμείς αγαπάμε για ποδόσφαιρο. Ό,τι διοργάνωση μας φέρουν, καλοδεχούμενοι, θα είμαστε δίπλα τους, θα τις στηρίξουμε και πιστεύω να πάνε όλα καλά. Έχουμε δείξει κατά το παρελθόν ότι ο πίσης είναι πολύ ψηλά. Ο κύριος Τζότζογλου τον πίσης τον έχει ανεβάσει πάρα πολύ ψηλά. Και είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε τον πίχη. Και μάλιστα. Κύριε Κουτεντάκη, έχουν γίνει πολλές προσπάθειες από την ΕΠΣΗ, έγιναν και με την Ουκρανία και τώρα, να δώσει το παρόν ο κόσμος, οι ακαδημίες της περιοχής, ακαδημίες και γυναικείες ομάδες και από την υπόλοιπη Κρήτη. Έχει γίνει ένας ξεσηκωμός. Έχει γίνει ένας ξεσηκωμός, όπως είπατε, κύριε Βαρδαλαχάκη. Καθημερινά, εγώ και οι συναδέλφοι μου, με προτεργάτη τον κύριο Τζόρτζογλου, ατελείωτα μηνύματα, ατελείωτα τηλέφωνα, email. Έχουμε ξεσηκώσει την Κρήτη, μπορούμε να πούμε, και πιστεύω ότι το αποτέλεσμα θα φανεί την Παρασκευή το γήπεδο. Καλούμε και από τώρα εδώ από την εκπομπή σας και σας ευχαριστούμε που μας δίνετε αυτό το βήμα, όλο τον κόσμο, να στηρίξουμε τη γυναικεία ομάδα για να έχουμε αυτό το επιθυμητό αποτέλεσμα, που είμαι σίγουρος ότι θα το έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Έτσι είναι, να δώσουν χαρά οι γυναίκες, να δώσει χαρά η εθνική ομάδα στον φύλαθλο κόσμο του Ηρακλείου, στον φύλαθλο κόσμο της Κρήτης. Άρα, κύριο Κωνσταντινίδη, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω. Η εθνική ομάδα την προηγούμενη εβδομάδα έδωσε ένα μεγάλο παιχνίδι με την Γαλλία. Ένα παιχνίδι που σίγουρα δίνει και το στίγμα για τα μπαράζ του Μαρτίου. Η εθνική ομάδα είναι σε καλό δρόμο για να βρεθεί στο Euro, να επιστρέψει μετά από πολλά χρόνια σε μια μεγάλη διοργάνωση, και θα είναι τιμή και για εσάς και για όλο τον φύλαθλο κόσμο της Ελλάδας να ξαναδούμε την εθνική ομάδα στο Euro του 2024 στα γήπεδα της Γερμανίας. Έτσι δεν είναι? Αυτός ήταν και είναι ο στόχος. Έχουμε τώρα μια δεύτερη ευκαιρία. Είχαμε την ατυχία με την κλήρωση που είχαμε τα δύο μεγαθύρια, την Γαλλία και την Ολλανδία, στον όμιλό μας.
γιατί σε διαφορετική περίπτωση πιστεύω ότι θα είχαμε και διαφορετική τύχη για απευθείας πρόκριση. Σίγουρα τώρα παίζουμε το Μάρτιο τα δύο play-off, ένα play-off καταρχήν. Πρέπει να κερδίσουμε το πρώτο παιχνίδι. Με το Καζακστάν εντός έδρας 21 Μαρτίου. Ακριβώς, με το Καζακστάν που είναι ένας πάρα πολύ δυνατός αντίπαλος. Σίγουρα δεν είναι ελκυστικό όνομα, αλλά είναι πάρα πολύ δυνατός. Τα αποτελέσματα που φέρανε στην προκριματική τους φάση στον Όμιλο το δείχνουν. Μακάρι να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι, να πάμε να παίξουμε και ένα τελικό είτε με τη Γεωργία είτε με το Λουξεμβούργο και να πάμε στο Euro. Στο Euro. Νομίζω ότι έτσι θα κλείσουμε με αυτή την προσπάθεια να πάμε στο Euro. Κύριε Κουτεντάκη, θα πάμε στο Euro, έτσι. Το λέει ο κύριος Πλατινίδης. Θα είναι και η έψη εκεί πέρα, σίγουρα. Έχουμε πάει και δεν το ξέρετε, κύριε Βαρδαλαχάκη. Είμαι σίγουρος. Πολύ αισιόδοξο. Το τεχνικό τίμημα είναι καλή. Όλοι δεν έχουμε. Άσε τι λένε και τι γράφονται, όλα είναι στην εντέλεια. Μπορώ να πω, επειδή τα βλέπω από μέσα και τους δίνω συγχαρητήρια και στον Κώστα και τους συνεργάτες του που έχουν αναλάβει αυτό το δύσκολο έργο, γιατί είναι δύσκολο έργο. Όταν είσαι στα μεγαθύρια Γαλλία και Ολλανδία, όπως είπε ο Κώστας, είναι το έργο σου πάρα πολύ μεγάλο. Αλλά πιστεύω ότι στα μπαράζ θα πάμε, θα είμαστε. Μάλιστα. Πιστεύω ότι θα είμαστε στα. Μανώλη. Νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε με αυτό το μήνυμα. Να ευχηθούμε. Ότι η εθνική ομάδα θα πάει στο Euro. Σας ακούω, κύριε Κουτεντάκη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία για την εμπιστοσύνη που μας δείχνει, τον Κώστα τον Κωνσταντινίδη και επίσης την ΠΑΕΟΦ και τον κύριο Λισάνδρου, γιατί πραγματικά έχουμε μια άριστη συνεργασία και το αποτέλεσμα, όπως λέμε στον ποδοσφαιρικό διάλογο, φαίνεται στο γήπεδο. Λοιπόν, καλούμε όλο τον κόσμο στο γήπεδο την Παρασκευή να ενισχύσουμε τα κορίτσια μας. Έτσι είναι, ραντεβού την Παρασκευή, 5 ώρα στο Γεντή Κουλέ, ελεύθερη είσοδο για όλους, μην το ξεχνάμε, να έρθουν όλοι να στηρίξουν την Εθνική Ομάδα των Γυναικών με αισιοδοξία και έπειτα αυτή η μεγάλη μάχη που θα δώσει, δύο μάχες, που θα δώσει η Εθνική Ομάδα τον Μάρτιο για την πρόκριση στο Euro 2024. Μανώλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Ραντεβού λοιπόν την Παρασκευή, το απόγευμα στις 5 στο Γεντή Κουλέ.